Η χαρτογράφηση είναι μια καινούρια τεχνική στη δερματολογία, κατά την οποία μπορούμε να απεικονίσουμε όλες τις ελιές που έχει το σώμα μας. Ψηφιακά γίνεται η απεικόνισή τους σε πολύ μεγάλη μεγέθυνση, από εξειδικευμένο πάντα δερματολόγο. Γίνεται δερματοσκόπηση, όπως λέμε, αναλύουμε το σπήλο, το εσωτερικό του, βλέπουμε το δίκτυο που έχει ένα σπήλο στο εσωτερικό του, βλέπουμε αν έχει ύποπτα σημεία. Η απεικόνιση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι δύσκολο πολλές φορές να ελέγξουμε με το μάτι όλες τις ελιές μας και δεν μπορούμε να δούμε έστω και πολύ μικρές αλλαγές οι οποίες μπορούν να συμβούν στις ελιές μας. Επομένως, με τη χαρτογράφηση βλέπουμε, συγκρίνουμε σε χρονικά διαστήματα περίπου εξαμήνου ή χρόνου τις ελιές μας και βλέπουμε εάν έχει προκύψει κάποια αλλαγή. Είναι πολύ χρήσιμη μέθοδος προληπτική για τον δερματολόγο, γιατί έτσι μπορούμε να προλάβουμε το μελάνωμα, που είναι η πιο επιθετική μορφή καρκίνου του δέρματος, και να σώσουμε μια ζωή. Χαρτογράφηση πρέπει να κάνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλές ελιές στο σώμα τους, που είναι δύσκολο να τις παρακολουθήσουν. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάνω από 50 ελιές και έχουν και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, οπωσδήποτε θα πρέπει να κάνουν χαρτογράφηση. Άνθρωποι που έχουν ελιές σε σημεία που δεν φαίνονται, στην πλάτη, σε περιοχές έτσι, με πτυχές που δεν είναι εύκολα ορατές, θα πρέπει ο δερματολόγος να τις φωτογραφίσει, να τις καταγράψει, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα προκύψει ποτέ κάποιο πρόβλημα. Η δυσπλαστική σπήλη είναι η ανώμαλη σπήλη. Δεν σημαίνει ότι είναι κακή η σπήλη αυτή. Απλά έχουν έναν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος μελλοντικά. Τους δυσπλαστικούς σπήλους θα πρέπει να τους παρακολουθούμε σε πρώτη φάση, ανά εξάμηνο ή χρόνο, αναλόγως την γνώμη του δερματολόγου, και εάν πρόκειται για ύποπτο σπήλο, θα πρέπει να τον αφαιρούμε και να τον εξετάζουμε ιστολογικά.